Open. Που αφορά στο Open. Τι! Ναι! Είσαι έτοιμος. Εγώ είμαι έτοιμος, ναι. Και είσαι σίγουρος για αυτά που θα πεις. Κοίταξε, αν δεν ήμουν σίγουρος, γιατί δεν θα πω το 100%, θα βάλω απλά αυτό που λέμε, αφήνουμε πάντα ένα ενδεχόμενο ανοιχτό το 99%. Λοιπόν, αφορά σε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Μιλάρι. Και είναι η επιτροπή του Just the Two of Us. Λοιπόν, αλλά θέλω, δεν λοιπόν, είναι αυτή που περιμέναμε. Ένα όνομα υπήρχε μόνο και πήγαινε, ερχόταν. Και αυτό το όνομα ήταν τη Άντζελα Δημητρίου. Η αγαπημένη μας Άντζελα. Λοιπόν. Θα ακούμε και ένα ρεπορταζάκι μετά που έχουμε για, για την Άντζελα Δημητρίου, αλλά θα θέλω να σας πω το όνομα Βόμβα που έσκασε χθες. Ναι. Είναι κάτι πολύ καινούριο, είναι πολύ πολύ κοντά στην τελική υπογραφή. Είναι ένας πολύ μεγάλος θεατράνθρωπος, έχει ξαναυπάρξει στην τηλεόραση και αναφέρομαι... Στον Φασουλή. Στον Σταμάτη Φασουλή. Λοιπόν, ο Σταμάτης Φασουλής, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που έκανε τις πρώτες συζητήσεις. Είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικός στο να είναι στην επιτροπή του Just the Two of Us. Οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Να πέσουν. Αλλά μόλις προχθές, αν θυμόσαστε, Πέμπτη Παρασκευή σε πρεμιέρα, είπε: φυσικά και θα θέλω να είμαι σε τηλεόραση. Τον είχαν ερωτήσει μάλιστα για το δικό μας, για το Your Face. Ναι, αλλά... Γιατί έχει υπάρξει το Your Face, αλλά είπε: το κοινό θέλει να με δει. Ναι. Το έχουμε μήπως εκείνο το απόσπασμα. 1-0. Ναι. Δοχμέ. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, όχι, γιατί συγγνώμη, έχω και άλλη αποκάλυψη. Μια εκκρεμότητα που υπήρχε, ίσως και η Ευρωδίτη να μας βοηθήσει σε αυτό, που υπήρχε με την έγκριση από το BBC. Από το ξένο κανάλι για το αν θα βγει τελικά. Ναι, τώρα κοίταξε. Με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και τους συγκεκριμένους διαγωνιζομένους και τους συγκεκριμένους. Είναι σε επικοινωνία. Κοίταξε, Δημήτρη, αν πάντως. Είναι στον αέρα το προτζεκτάρι. Θα σου πω, αν αυτή η επιτροπή που θα αποκαλύψουμε σήμερα. Αν αυτή η επιτροπή θα αποκαλύψουμε σήμερα. Αποδειχθεί. Αληθείς, 100%, νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλές εγκρίσεις. Εσύ όμως δίνεις 99%. Εγώ δίνω 99%. Λοιπόν, εάν λοιπόν είναι ο κύριος Φασουλής εκεί, θα συμπαρασύρει, θα συμπαρασύρει με την καλή έννοια μία παλιά γνώριμη του, μάλλον τι παλιά, νέα γνώριμη του Open, που είναι η Δέσποινα Βανδύ. Που είναι πολύ πιθανό λοιπόν αν ο Σταμάτης Φασουλής πεινέ να είναι μαζί του και... Η Δέσποινα Βανδύ, η οποία. Που είναι πρόσωπο του Open. Και την έχουν αγαπήσει αυτό το κανάλι. Και έδωσε εξαιρετικές εξετάσεις. Ακριβώς. Και την παιδιά κάνει και την εκπομπή της, την ταξιδιωτική. Τη μαγειρική. Δεν είναι μαγειρική. Την κάνει ακόμη. Όχι, έχει τελειώσει αυτή. Αλλά την έχει. Ναι, ενώ υπάρχει συνεργασία. Ναι, την έχει αγαπήσει αυτό το κανάλι και εκείνη αγαπά αυτό το κανάλι γιατί σα λέω έδωσε εξαιρετικές εξετάσεις. Πολύ σημαντικό αν αγαπιούνται τα κανάλια. Και το τρίτο και οι άνθρωποι τα κανάλια. Είναι ένα λατρεμένο πλάσμα τη τηλεόραση του θεάτρου. Αυτό. Και το καλοκαίρι θα είναι και η Λυσιστράτη και είναι η Βίκη Σταυροπούλου. Εάν λοιπόν υλοποιηθεί το project και έχουμε αυτή την επιτροπή. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η επιτροπή. Για κάτι παιδιά, πολύ το Τζάκι Τόμα θα κάνουν ή η επιτροπή του Εθνικού. Είναι γκράντε. Γιατί η Δέσποινα Βανδύ είναι στο Εθνικό. Όχι, οι άλλοι δύο όμως είναι ηθοποιοί. Πάντως πολύ μη αναμενόμενοι. Η Άντζελα θα είναι τέσσερις.